Θλίψη, ντροπή και αποτροπιασμός. Αποκρουστικές εικόνες από νέες κακοποιήσεις ζώων που κανείς ανθρώπινος νους δεν μπορεί να συλλάβει και να κατανοήσει το γιατί φτάνει στο σημείο κάποιος που θέλει να λέγεται άνθρωπος να προβαίνει σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Είναι φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και δεν βρίσκουμε τον υπαίτιο. Οπότε το αφήνουμε και κάνουμε τη δουλειά μας για να κάνουμε καλά το ζώο και από εκεί και πέρα. Τα βλέπουμε συνεχώς και τώρα τελευταία δημοσιεύονται και τα βλέπουμε και τρελαινόμαστε. Εμείς που είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά τα πράγματα, τα βλέπουμε και ανατριχιάζουν δηλαδή αυτά τα γεγονότα. Έτσι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τα θέλει τα ζώα, το καταλαβαίνουμε. Αλλά γιατί να τους ακατέψει? Ένα ακόμη περιστατικό φρίκης με κακοποίηση αδέσποτου ζώου στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης βλέπει το φως της δημοσιότητας μετά από το γατάκι που φέρεται να δέχτηκε κλωτιά στο κεφάλι και εντοπίστηκε αιμόφυρτο σε χώρο στάθμευσης της περιοχής. Σύμφωνα με όσα καταγγέλει η πρόεδρος της Φιλοζωικής Αμπελοκήπων Αδέσποτη Ματιά, Ρίτσα Κόντσογλου, πρόκειται για τουλάχιστον δύο διαφορετικά περιστατικά που έχουν συμβεί με διαφορά λίγων ημερών στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Το ζώο ήταν σπασμένο, το ουρανίσκος του ήταν ανοιγμένο στα δύο. Τα δόντια του προφανώς λείπανε από μέσα, ήταν χάλια. Τα μάτια του επηρεάστηκαν, ήταν κατακόκκινα. Προφανώς έχασε το φως του, δεν το ξέρουμε ακόμα σίγουρα. Ακόμα στο κτηνίατρο είναι αυτό το ζώο. Όπως εξηγεί η κυρία Κόντσογλου, το δεύτερο γατάκι που ήταν αδέσποτο βρέθηκε στις εργατικές κατοικίες και υπέστη πολύ μεγάλη ζημία, καθώς έχει αποκολληθεί όλο το σαγόνι του εξαιτίας κλωτσιάς που δέχθηκε στο κεφάλι. Όταν το είδα στη φωτογραφία, τρόμαξα. Πήγαμε εκεί, προσπαθήσαμε να το πιάσουμε. Δεν μπορέσαμε. Μετά πήγαμε την άλλη μέρα και το πιάσαμε. Το πήγαμε στον κτηνίατρο το Σάββατο. Είναι σπασμένη κάτω γνάθος. Τελείως. Δεν επικοινωνεί δηλαδή το ζώο με την πάνω γνάθο, ούτως ώστε να μπορέσει να μασίσει, να φάει. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, έτσι. Ναι, ναι, το ζώο πήγαινε για θάνατο. Ναι. Μόνο τη γλώσσα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Τέλος πάντων, ήταν απελπιστική η κατάστασή του, το πρόσωπό του πρισμένο, τα δόντια του λείπανε. Το άτυχο ζωάκι μεταφέρθηκε στον κτηνίατρο, ο οποίος του χορήγησε προσωρινή αγωγή, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και χειρουργική επέμβαση για να θεραπευτούν τα σοβαρά τραυματά του. Όχι στο σπίτι, το φροντίζω με αντιφλεγμονώδη παυσίπονα και αντιβιώσεις, ούτως ώστε να συνέλθει λίγο να μπορέσει να φάει το ζώο. Και μετά το Πάσχα θα κάνουμε την επέμβαση προφανώς. Και θα πρέπει να είναι πολύ ακριβή αυτή η επέμβαση. Πρέπει να βοηθήσει και ο κόσμος λιγάκι. Πάντως, κάτοικοι της περιοχής αλλά και φιλοζωικές οργανώσεις είναι σε αναβρασμό, αφού υπάρχει η πιθανότητα να πρόκειται για το ίδιο άτομο που κακοποιεί τα ζώα στην περιοχή, με τα συνεχή περιστατικά κακοποίηση ζώων να τους έχουν κάνει να έχουν χάσει τον ύπνο και την ησυχία τους. Και τα δύο προφανώς δέχτηκαν κλωτσιά στο κεφάλι, γιατί αν ήταν να τα χτυπήσει αυτοκίνητο σε εκείνο το σημείο, θα είχε φύγει το κεφάλι τους. Έτσι, δεν είναι δηλαδή ή από ξύλο είναι ανθρώπινο ξύλο ή από πόδι, από κλωτσιά. Ανθρώπινα, βάση περιπτώσει, σακατευτήκανε τα ζώα. Αυτό που ζητούν από τους αρμόδιους είναι να φτάσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, αλλά και να υπάρχουν γενικότερα αυστηρές τιμωρίες σε όσους κακοποιούν ζώα. Άλλωστε, όπως επισημαίνουν εμφατικά, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, με τα φαινόμενα να έχουν πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας.